στα δικά μας. Πολιτικά θα επιστρέψουμε ξανά. Θα δείτε και θα καλησπερίσω τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης. Βρίσκεται στο γραφείο του. Καλησπέρα, κύριε Κρέτσο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και θα καλησπερίσω και τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Καλησπέρα, κύριε Λαζαρίδη. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ Μαγελά. Και εσάς για την παρουσία σας εδώ και τη συζήτηση αυτή. Θα μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση που έχει έρθει από το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία Μητσοτάκη νωρίτερα για το θέμα του πόθεν έσχεστης. Θα δούμε την Αμαλία Κάτζου για να μας πει τι λέει αυτή η ανακοίνωση. Αμαλία. Το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, λοιπόν, Νίκο, εξέδωσε ανακοίνωση σχολιάζοντας τη δήλωση τη συζύγου του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέει, λοιπόν, ότι φυσικά το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να επισέλθει στην ιδιωτική ζωή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα δικά του και τη σύζυγου του. Και διαψεύδει την σύζυγο του κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να μην συμπεριλάβει τα περιουσιακά στοιχεία το 2004 στο 2015, καθώς είχαν κάνει κάποια βεβαίωση ότι ήταν σε διάσταση. Λέει ότι ο νόμος, αυτό λέει το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, ορίζει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητο διαζύγιο μεταξύ των δύο σύζυγων, τότε οφείλει και ο σύζυγος να συμπεριλάβει κάθε χρόνο στο πόθεν έσχεστης τα στοιχεία τη σύζυγου του. Λοιπόν, στην κουβέντα μας, κύριε Λαζάρη, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, επειδή η ανακοίνωση προέκυψε τώρα, πριν από λίγα λεπτά. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Βαγγελάτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα θα έλεγα ο κύριος Βαξεβάνης, ο κύριος Καλογρίτσας, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας συνεχίζουν αυτή την αήθη επίθεση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία έχουν ξεκινήσει, πρέπει να θυμίσω, με το που εξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς. Δεν τους άρεσε η εκλογή, προφανώς τους ενόχλησε. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από τον περασμένο Φεβρουάριο όλη την διαδικασία και το τι ακριβώς συμβαίνει. Και για να μην κουράζεται κανείς από την κυβέρνηση, θέλω να τους θυμίσω ότι από τις 22 Φεβρουαρίου του 2016 υπήρξε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, που έλεγε ότι είναι γνωστό σε όλους ότι ο κύριος Μητσοτάκης το χρονικό διάστημα 6 έως 14 ήταν σε διάσταση με τη σύζυγό του και εξ αυτού του λόγου δεν υπέβαλε κοινή φορολογική δήλωση και κοινή δήλωση πόθεν έσχεστης. Mm-hmm. Επιπλέον, όλα αυτά την τελευταία δεκαετία έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή Πόθεν Έσχεστης της Βουλής. Ποτέ δεν υπήρξε ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει τώρα ζήτημα, γιατί η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη στα μυστικά ταξίδια του κυρίου Τσίπρα και βεβαίως στην φορολογική και φοροπηχτική πολιτική που επιβάλλει στην κυβέρνηση και στους πολίτες. Ναι, καλησπέρα σας. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να σας δω. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω καταλάβει γιατί μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία. Και αυτός ο διχαστικός και ξύλινος λόγος από τον κύριο Λαζαρίδη, καλό είναι, δεν πείθει κανέναν. Εδώ έχουμε ένα ρεπορτάζ, το οποίο μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα, να βγει ο κύριος Μητσοτάκης να καταθέσει και το πόθεν έσχεστης στη σύζυγου του. Το ρεπορτάζ είναι συγκεκριμένο, λέει το 2006 ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θέλω να πω δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Αναφέρει στο. Κάνει μια δήλωση στο πόθεν έσχεστο του ότι βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, βέβαια, από το πόσο εύκολα οι πολιτικοί με μια απλή δήλωση μπορούν να υπεκφεύγουν αυτών των υποχρεώσεων που έχουν όσον αφορά την περιουσιακή του κατάσταση. Το προβλέπει ο φορολογικός νόμος, κύριε Κρέτσο, να είστε καλύτερα ενημερωμένος. Το προβλέπει ο φορολογικός νόμος. Εσείς να είστε καλύτερα ενημερωμένος για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όσον αφορά το πόθεν έσχεστης, κύριε Λαζαρίδη. Διότι αυτός ο νόμος που είχατε εσείς διατηρήσει είχαν αφήσει και τον κύριο Ψυχάρη για 10 χρόνια χωρίς έλεγχο του πόθεν έσχεστης. Εσείς κάνατε ό,τι είναι δυνατόν για να μαζέψετε τα 2,1 εκατομμύρια. Την ίδια μέρα αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν τα ξεχνάτε αυτά. Είσαστε και, αν είσαστε τόσο εντάξει, συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά, κύριε Κρέτσο. Δεν ευρεάζεται, θα σας απαντήσω. Να έχουμε φτάσει το 2015 θα σας απαντήσω και να μην έχουν κατατεθεί τα πόθεν έσχεστης για το έτος 2015. Κύριε Βαγγελάτο, ναι. Κύριε Βαγγελάτο, θα κάνουμε συζήτηση. Το 2015 δεν έχει σχέση με τα πόθεν έσχεστης. Δεν καταλάβατε τι σας είπα, κύριε Κρέτσο. Την ίδια μέρα λοιπόν που ο κύριος Μητσοτάκης, την ίδια μέρα που ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τη δήλωση στο πόθεν έσχεστης ότι βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του, την ίδια μέρα η σύζυγός του ανοίγει μια εταιρεία στο Παρίσι και μετά από 11 μέρες καταθέτει πάνω από 1,5 εκατομμύριο μαζί με τη σύναψη ενός δαμνίου για να αγοράσει το σπίτι του Βολτέρου. Άρα όλη αυτή η ιστορία, η οποία ας πούμε να πάρω εγώ το μέρος του κύριου Λαζαρίδη, ότι είναι κακόβουλος ο κύριος Βαξεβάνης, γιατί δεν το λύνει πάρα πολύ απλά ο κύριος Μητσοτάκης να καταθέσει τα στοιχεία, το πόθεν έσχεστης και να τελειώνει αυτή η ιστορία.
χωρίς να εμπλέκεται ούτε το όνομα του κ. Παπαστάβλου. Εάν δεν είχατε δώσει τόσες παρατάσεις, κύριε Κρέτσο, θα είχαμε καταθέσει το ποθενές. Η Νέα Δημοκρατία έχει και μια ροπή, έτσι. Εσείς δώσατε παρατάσεις. Από τον Οβάρτης μέχρι τη Ζήμες έχει μια ροπή. Κύριε Κρέτσο, ένα λεπτό. Δώσατε παρατάσεις. Να ακούσουμε και την απάντηση. Έχετε δώσει, έλυγε η κατάθεση του ποθενές για το 2015. 31/12/15. Δώσατε παράταση για 31/12/16. Δώσατε παράταση. Άρα μέχρι για τότε ό,τι συναλλαγές γίνουν, δώσατε, αν γίνουν αγοροπολισίες. Λίγο, δώσατε παράταση Γκρέτσο, μέχρι τις 15. Κύριε Λαζαρίδη, αν μέχρι τότε κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη κύριε Κρέτσο, κάνει οποιαδήποτε κύριε συναλλαγή θα πρέπει να λεχθεί. Εγώ θα αφήσω το διάλογο να εξελιχθεί, αλλά να είναι ισότιμος. Αφήστε τον να απαντήσει, γιατί βάλατε θέματα και αμέσως μετά θα πάρει το λόγο. Αλλά να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Λαζαρίδη. Γιατί δεν είναι μέσα στο στούντιο. Κύριε Λαζαρίδη. Είπα, κύριε Βαγγελάτε, ότι το ζήτημα του ποθενέσκες προφανώς θα υποβάλλουν. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Γκραμπόφσκη υποβάλλουν από το 2015 κοινή φορολογική δήλωση. Από τότε δηλαδή που επανασυνδέθηκαν. Αυτό είναι το ένα και είναι πάρα πολύ καθαρό. Το δεύτερο, προφανώς θα κατατεθεί. Πόσα χρόνια είναι σε διάσταση, κύριε Λαζαρίδη. Η κοινή δήλωση ήταν. Κύριε Λαζαρίδη, πόσα χρόνια σε διάσταση. Από το 2002. Κύριε Κρέτσο, κοιτάξτε να δείτε. Καλά θα κάνετε να σταματήσετε να παρακολουθείτε τις ζωές των άλλων, γιατί είδα και μια άλλη ανακοίνωση που βγάλατε για τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν παρακολουθούμε τις ζωές των άλλων. Εσείς το κάνετε. Αυτό κάνετε. Εσείς το κάνετε αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο να σηκωθείτε, να σηκωθείτε να φύγετε μια ώρα αρχίτερα από τη χώρα, μπας και σώσουμε τη χώρα, κύριε Κρέτσο. Για να μην σας θυμίσω ότι είσαστε μέσα στην ιστορία. Τη χώρα. Να μην σας θυμίσω, κύριε Κρέτσο, ότι είσαστε εσείς προσωπικά μαζί με τον κύριο Παπά στην ιστορία που πήγατε να ελέγξετε την πολυφωνία και τον πλουραλισμό, κύριε Κρέτσο. Πήγατε εσείς προσωπικά με τον κύριο Παπά να ελέγξετε την πολυφωνία και τον πλουραλισμό. Να δούμε λίγο τους διεθνείς δείκτες για την ελευθερία των τύπων. Ο φίλος σας, ο κύριος Παπάς, αποδείχθηκε ένας αποτυχημένος υπουργός καναλάρχης των βοσκοτοπίων της Ιθάκης. Πήγατε να στήσετε την πίστα με τον κύριο Καλογρίτσα, σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και έχετε το θράσος και μιλάτε. Έχετε το θράσος και μιλάτε, κύριε Κρέτσο. Λοιπόν, για να είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Αφήστε τώρα. Ναι, καλά, αφήστε. Είσαστε το κόμμα της διαπλοκής, πρέπει να αποδείξουμε τις ίδιες δύο πολύ ωραία. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός, γι' αυτό λοιπόν η ελληνική κοινωνία, γι' αυτό λοιπόν η ελληνική κοινωνία και βλέπω ότι σας πονάει πολύ, μαθαίνω σας πονάει πάρα πολύ. Βλέπετε στις δημοσκοπίες να προηγούμαστε με 12 και 15 μονάδες. Μωρέ, σας πονάει και σας παραπονάει. Καθόλου άρα, λοιπόν, πονάει, αφήστε, ο ελληνικός λαός αποφασίσει την ώρα. Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Αφήστε λοιπόν τη λάσπη και πάμε να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία. Και να μας απαντήσετε, κύριε Κρέτσο, μια που είστε. Μια που είστε. Απάντησα πάρα πολύ καθαρά και έχει απαντήσει ξεκάθαρα η κυρία Γκραμπόφσκη. Πάμε λοιπόν. Ένα αυτό. Δεύτερο. Πόσα χρόνια είσαι διάσταση, γιατί έχουμε άλλα να λέγονται από την ανακοίνωση τη κυρία Γκραμπόφσκη και άλλα από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι έτσι, κύριε Κρέτσο. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ο κύριος Μητσοτάκης έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ήταν σε διάσταση από το 2006 έως το 2014. Λοιπόν, πώς και τι είστε εσείς, κύριε detective, είστε. Ιδίου, κύριε είστε. Αφήστε, κύριε Κρέτσο. Υπάρχει για απαντήστε μου λοιπόν. Για απαντήστε μου λοιπόν τώρα για το μυστικό ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Παρίσι. Για πείτε μου γιατί πήγε μόνος του να συναντήσει τους τραπεζίτες της Ρότσιλντ. Για πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ενώ πήγε να συναντήσει τους τραπεζίτες της Ρότσιλντ, δεν είχε κανέναν στενό του συνεργάτη από το Υπουργείο Οικονομικών. Και αναρωτιέμαι πού είναι ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Καμένος που μας έλεγε για τις τράπεζες Ρότσιλντ. Όπως εμείς ρίχνουμε το επίπεδο, κύριε Κρέτσο. Εμείς ρίχνουμε. Καλά, ο κύριος Φλαμπουράρης μας έλεγε ότι δεν πεινάει κανείς και δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα λύσατε όλα. Ο κύριος Φλαμπουράρης το τι λέει, αφήστε τώρα. Δεν έχουν καμιά μεγάλη δεν έχουν σημασία. Όπως δεν έχει σημασία τι λέει, γιατί πλέον κανένας ο λαός σας κατάλαβε, κύριε Κρέτσο. Εμείς όμως έχουμε ένα πήρε χαμπάρι. Έχετε υπερφορολογήσει τον ελληνικό λαό. Είστε. Θα υλοποιήσουμε το 90% των απαιτουμένων. Και το δεσμεύσιο το 90 τελικά ή το 30. Γιατί ο κύριος πραγματικά γιατί δεδομένα κύριος, για την ελληνική οικονομία. Γιατί ο κύριος, να μου επιτρέψετε μια παρέμβαση, θα κάνω όσο λιγότερες γίνεται. Αλλά επειδή, εσείς κλείσατε ποτέ κάποια επειδή, αξιολόγηση. Κύριε Κρέτσο, επειδή βγήκε το θέμα. Εμείς, κύριε, εμείς, δεν κύριε, θυμάμαι να απαντήσω αυτό. Θέλω λίγο να μείνω στο θέμα του ταξιδιού, κύριε Λαζαρίδη. Γιατί το λέω. Η δική μου πρόταση είναι να είναι όλα τα θέματα στο τραπέζι και να συζητηθούν όλα και να είναι ισότιμα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι το οποίο ακόμα μένει ως απορία παρότι ο κύριος Τζανακόπουλος το πρωί είπε πράγματα, κύριε Κρέτσο. Τελικά δεν υπάρχει ακόμα σύμβαση της ελληνικής κυβέρνησης με τη Ρότσιλντ. Πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες.
Και ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύμβασης? Δεν μπορώ να το πω αυτό, διότι εγώ δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Όμως ήταν ενήμερη η γαλλική πρεσβεία. Βγήκανε οι ίδιοι άνθρωποι με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός. Και σε τελική ανάλυση, ποιο είναι, γιατί μας εγκαλούν εδώ, δηλαδή ποιο ήταν το πρόβλημα? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ας πει ο κύριος Λαζαρίδης. Θα σας πω. Έχει κάποιο θέμα συγκεκριμένο, έχει κάτι να καταγγείλει συγκεκριμένο? Δεν μου απαντάτε, δεν απαντάτε στα ερωτήματα, θα σας πω. Πρώτον, μα δεν μου απαντάτε. Εσείς αφήνετε κάποιες αιχμές, κάποιους υπαινιγμούς και κάποιες υπόνοιες. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι ακριβώς το λάθος? Καταρχήν μου λέτε, κύριε Κρέτσο, έρχεστε να κάνουμε μια συζήτηση και μου λέτε δεν ξέρετε ο κύριος Τζανακόπουλος ότι το πρωί παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει σύμβαση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον ΟΔΙ, ανάμεσα στον ΟΔΙ, ανάμεσα στον ΟΔΙ. Εμείς λοιπόν έχουμε τα εξής ερωτήματα θέσει, τα οποία τα έχουμε βάλει δημόσια στο τραπέζι. Τι έχουμε πει λοιπόν? Γιατί κρυφά ο κύριος Τσίπρας για αυτές τις συναντήσεις στο Παρίσι? Και αναγκαστήκατε να το πείτε όταν πλέον εσείς έγινε η δική μας ερώτηση. Δεν ξέρω, όμως περιμένω απαντήσεις. Ναι, δεν έχω θέμα. Ξέρετε ένα, κάτι, κύριε Λαζαρίδη, γιατί, φορτίζετε. Κύριε Κρέτσο, με ρωτήσατε κάτι. Ένα φορτίζετε το κλίμα. Εμείς εσείς το μπορείτε να μας πείτε γιατί κρυφά αισθάνεστε ότι εδώ υπάρχει κάποιο κρυφά θέμα? Μπορείτε να μας πείτε λίγο? Όχι, εγώ, εμείς ρωτάμε και περιμένουμε. Δεν ξέρω, εσείς γιατί το φορτίζετε? Τι σημαίνει κρυφά? Θέλουμε να μας πείτε επίσης. Αφού σας απάντησαν, βγήκε ο γαλλικός δεξιός τύπος. Πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει για μια τόσο σημαντική συνάντηση που αφορά μία σύμβαση, μελλοντική βεβαίως, γιατί ακόμα και ο Τζανακόπουλος δεν έχει υπογραφεί, για την δυνατότητα να βγει η χώρα στις αγορές με τον τραπεζικό όμιλο Ρότσιλντ, και να μην έχει μαζί του ούτε τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν είχε μαζί του τον πρόεδρο του ΟΔΙΧ. Ο κύριος Κατρούγκαλος, που ήταν στη Λισαβόνα, και είναι αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις, δεν ήταν μαζί του. Επέλεξε να ταξιδέψει με συγγενικά του πρόσωπα και με τους φίλους του. Αυτό έκανε. Και επιπλέον δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα από τον κύριο, είπα, συγγενικά πρόσωπα, και φίλους του. Και να σας πω και κάτι άλλο, αφού δεν έχετε να κρύψετε κάτι, δώστε μας τη λίστα επιβενόντων για το Παρίσι. Δώστε μας τη λίστα επιβενόντων, κύριε Κρέτσο, γιατί δεν τη δίνετε? Δώστε μας τη λίστα επιβενόντων. Για απαντήστε μου, δώστε μας τη λίστα. Μάλιστα. Και επιπλέον να σας πω και κάτι άλλο, περιμένω και μια αυτό απάντηση από τον κύριο Καμένο, ο οποίος μέχρι καμία σκόνη. Εμείς έχουμε, κύριε Κρέτσο, να σας πω κάτι, ποια είναι η διαφορά μας? Και στοχοποιείτε και δημοσιογράφους. Εσείς στηρίζεστε συνεχώς. Ποια είναι η διαφορά μας? Κύριε Κρέτσο, θα σας απαντήσω. Επειδή αναφέρεστε στην ΕΡΤ. Να σας πω εγώ ποια είναι η διαφορά μας. Μου κάνετε μια ερώτηση, πήγατε και κλείσατε την ΕΡΤ σε μια νύχτα και αφήσατε 3.000 ανθρώπους στην απελπισία. Η ΕΡΤ, κύριε Κρέτσο, άνοιξε ξανά. Εμείς την ανοίξαμε. Εσείς γκρεμίσατε το όνειρο της ΕΡΤ να γίνει ψηφιακός πάροχος και κάνατε ένα διαγωνισμό με την Τιτζέα που δεν υπήρχε καν η υποχρέωση σύστασης εταιρείας από αυτή που θα έπαιρνε το διαγωνισμό. Θα σας απαντήσω και για την ΕΡΤ, κύριε Κρέτσο. Αυτή η διαφορά μας. Πείτε μας για το αεροσκάφος και τα ταξίδια του Πρωθυπουργού. Πείτε μας για τον κύριο Καμένο, ή γνώριζε το ταξίδι του Πρωθυπουργού για να συναντηθεί με τον τραπεζικό όμιλο Ρότσιλντ. Γιατί θέλω να σας θυμίσω, κύριε Κρέτσο, γιατί νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός έχει κοντή μνήμη, αλλά δεν έχει, και θα σας τιμωρήσει πολύ σύντομα και πολύ σκληρά. Εσείς μάλλον νομίζετε λοιπόν, ότι έχει κοντή μνήμη. Ο κύριος Καμένος κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Σας παρακαλώ, βεβαίω. Ποιο σπίτι του, κύριε Καμένο? Μιλήσατε εσείς για την ΕΡΤ, την ελευθερία και την ελευθερία. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Αφήστε τώρα την ΕΡΤ, θα σας απαντήσω, κύριε Κρέτσο, γι' αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Εσείς δεν μου απαντάτε για το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και να μου πείτε ο κύριος Ρότσιλ συμφωνεί με αυτό το ταξίδι του Πρωθυπουργού? Ο κύριος Καμένος, αφήστε την πρεσβεία, κύριε. Σας ρωτάω συγκεκριμένο. Ο κύριος Καμένος, ο κύριος Καμένος που ξυφομαχούσε εναντίον της Ρότσιλ με τις αναρτήσεις του και κατηγορούσε το σημερινό κυβερνητικό, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εσείς δεν είστε μέσα στο ευρύτερο κομμάτι της κυβέρνησης? Τώρα να σας απαντήσω για την ΕΡΤ. Επειδή με προκαλέσατε ακριβώς να πάμε την κουβέντα και σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω, κύριε Κρέτσο. Πραγματικά να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Βεβαίως, κύριε Κρέτσο, να σας πω κάτι, ότι δυστυχώς η κυβέρνηση μετατρέπει τη δημόσια. Αν μπορείτε να τα διαβάσετε, άλλο θέμα. Μετατρέπει τη δημόσια τηλεόραση. Υπάρχουν και δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφήστε με λιγάκι. Μετέτρεψε τη δημόσια. Να κλείσουμε το θέμα το επικοινωνιακό, γιατί. Ένα λεπτό, κύριε Λαζαρίδη, επειδή είναι η ειδικότητα και των δυο σας, με την κόντρα γύρω από την ΕΡΤ που έχει ξεσπάσει έντονα τα τελευταία 24 ώρα, και να πάμε και στο θέμα της οικονομίας, γιατί νομίζω ότι όλοι όσοι μας βλέπουν περιμένουν να ακούσουν. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα, κύριε Βαγγελάτε. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της. Εγώ απλά να πω δύο κουβέντες και μετά φαντάζομαι θα απαντήσει ο κύριος Κρέτσος. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη δημόσια σε κομματική τηλεόραση.
Αυτό είναι το ένα. Σε αντίθεση με τις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κρέτσο, πρέπει να σας πούμε ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία τιμούμε τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς της ΕΡΤ. Και το λέω αυτό γιατί ενώ υπάρχουν τόσοι ικανοί δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ, μάλιστα χθες υπήρξε και ανακοίνωση των εργαζομένων στη λογική «αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας», επιλέγετε εσείς να κάνετε εξωτερικές παραγωγές κοστίζοντας επιπλέον χρήματα στον Έλληνο φορολογούμενο πολίτη που τον έχετε σκίσει, κύριε Κρέτσο, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Και γιατί κάνουμε, κύριε Βαγγελάτη, την κριτική μας? Την ασκούμε την κριτική μας στη διοίκηση Ταγματάρχη Τσακνή, γιατί θέλουμε να σταματήσουμε τον κατήφορο τον οποίο έχει πάρει η ΕΡΤ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε στοχοποίηση δημοσιογράφων, ούτε στοχοποίηση τεχνικών, ούτε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο, εμείς εμπιστευόμαστε τα στελέχη της ΕΡΤ σε αντίθεση με την κυβέρνηση που δεν τους εμπιστεύεται και βεβαίως παίρνει κομματικά φερέφωνα για να τους βάλει σε κοπές. Να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Κρέτσου για να προλάβουμε να πάμε και στην οικονομία που είπαμε είναι το, αυτό που μας καίει όλους. Κύριε Κρέτσο. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βαγγελάτου, εντάξει, καταλαβαίνω ο κύριος Λατζαρνής πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά που του είχε ανατεθεί. Αλλά και εσείς κάποια δουλειά κάνετε, κύριε Κρέτσο. Και τα νούμερα είναι ότι επί διακυβέρνησης. Μπορώ να τελειώσω, ναι, κύριε Λαζαρίδη. Ναι, ναι. Κύριε Λαζαρίδη, διαφύσετε λοιπόν, τον... Επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, οι συμβασιούχοι που δούλευαν στην ΕΡΤ ήταν χιλιάδες. Επίσης ήταν εκατοντάδες αυτοί που ήταν εξωτερικοί συνεργάτες και κάποιοι εκ των οποίων παίρνανε, βγάζανε μέχρι και 400.000 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα τα δώσετε στη δημοσιότητα, κύριε Κρέτσο, αυτά τα νούμερα που λέτε δεν υπάρχουν. Να του στείλουμε και τα στοιχεία. Να μου τα στείλετε, παρακαλώ. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Θα τα ακούσετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Προφανώς. Απλά λέω να μου τα στείλετε, κύριε Κρέτσο. Δεν λέω κάτι άλλο. Συγγνώμη. Κύριε Λαζαρίδη, για την ισορροπία της ζήτησης. Εσείς που σέβεστε τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς της ΕΡΤ, τη χαρακτηρίζατε σε επίσημες ανακοινώσεις στη τηλεόραση της Βόρειας Κορέας. Και ο σεβασμός σας απέναντι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ήτανε να την κλείσετε εν μία νυχτή, αφού πρώτα έχετε πληρώσει τους πιστωτές ΣΕΡ που ήταν στο φιλικό πολιτικό σας περιβάλλον και αφού πρώτα δώσετε τη δυνατότητα στους καναλάρχες να γίνουν και πάροχοι δικτύου και πάροχοι περιεχομένου. Τα πεπραγμένα επομένως της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην ελευθεροτυπία και απέναντι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι γνωστά και υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αν θέλει ο κ. Λαζαρίδης μπορούμε και να του τα στείλουμε. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται με την οικονομία, εγώ θα νομίζω. Θα κάνω ερώτημα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πολλά, άφησα, ας το πούμε, κύριε Κρέτσο, κύριε Κρέτσο, κύριε Κρέτσο, ακούστε με λίγο. Κύριε Κρέτσο, τα οποία έχουν. Κύριε Κρέτσο, ναι, παράκληση. Άφησα την κουβέντα να εξελιχθεί γιατί είναι το αντικείμενο και των δυο σας και δεν χρειαζόταν παρέμβαση. Εδώ στην οικονομία θα μου επιτρέψετε να βάλω την ατζέντα. Και θέλω να ρωτήσω εσάς πρώτα για ένα στοιχείο που δημοσιογραφικά το συζητούμε όλοι. Πάμε την Παρασκευή ίσως για μια συνάντηση, προσπαθεί η κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση. Ρωτάω, ισχύει η δέσμευση ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάρει μέτρα, δεν πρόκειται να πάνε στη Βουλή μέτρα να ψηφιστούν, που είτε θα περιλαμβάνονται στον κόφτη, είτε θα είναι έξω από αυτόν και θα επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες. Ένα αυτό και δεύτερον, αν ισχύει ακόμα η δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν θα νομοθετήσει μέτρα πέραν του 19, που είναι η λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Ναι, η κυβέρνηση είναι αυστηρά προσιλωμένη, θα λέγαμε με προτιστατική ευλάβεια, στο να κλείσει η αξιολόγηση. Και η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις έναντι των δανειστών της. Επομένως δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για επιπλέον μέτρα. Αυτό έχει γίνει, σαφές πλέον σε όλους τους εταίρους. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες προφανώς στο εσωτερικό ακόμη και του ίδιου του ΔΝΤ αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα κλείσουμε την αξιολόγηση, το οποίο ερίστο εμπαρόδο σημαίνει την υλοποίηση κατά 90% των μέτρων που έχουμε δεσμευτεί και επομένως αυτό μας δίνει τη δυνατότητα με το κλείσιμο της αξιολόγησης να μιλήσουμε και για έξοδα από την Επιτροπή το 2018. Δώστε μου τις απαντήσεις μόνο στα δύο ερωτήματα για το πώς θα κλείσει η αξιολόγηση. Για την πορεία της απασχόλησης να... Ορίστε. Δώστε μου τις απαντήσεις στα δύο ερωτήματα. Κοιτάξτε, κύριε Βαγγελάτο, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ναι, είναι, το ξέρω. Ναι. Δεν είναι δική σας αυτή. Τα ίδια είχαμε συναντήσει και στο κλείσιμο. Θα πάρετε και στο μέτρα. Στο κλείσιμο της πρώτης θα πάρετε μέτρα.
που θα επιβαρύνουν. Και εγώ νομίζω δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, δεν υπάρχει η βάση να δικαιολογηθεί η λήψη μέτρων και μάλιστα στη λογική, ας πούμε, των προληπτικών μέτρων. Άρα μας λέτε ότι η κυβέρνηση οικονομία, δεν θα πάρει τέτοια μέτρα. Αυτό είναι κατάκτηση, αν θέλετε, του λαού. Δείχνουν ότι θα είμαστε πολύ κοντά στην, από την έξοδο της Επιτροπής και στην είσοδο στις αγορές πάρα πολύ σύντομα και βέβαια και στο QE ελπίζουμε πριν το Μάρτι. Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη. Λοιπόν, παρατήρηση πρώτη. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κρέτσος είναι στο στενό πυρήνα του κυρίου Παπά και του Πρωθυπουργού και λέει ότι έχει κλείσει η κυβέρνηση το 90% των προαπαιτουμένων, να το πω έτσι. Τελικά, το λέει και ο κύριος Τουρνάρας. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Απλά εγώ θέλω να πω ότι λίγες μέρες πριν ο κύριος Τσακαλώτος, καταλαβαίνω αν ανήκει. Εντάξει, για να διευκολύνω τη συζήτηση. Εντάξει, κύριε Κρέτσο, κανένα πρόβλημα. Αφήστε με να διευκολύνω εγώ τη συζήτηση για να δικαιολογήσω και τον ρόλο μου. Πάμε λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, συνεχίστε. Από την άλλη πλευρά, θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τσακαλώτος λίγες μέρες πριν μίλησε ότι έχει υλοποιηθεί μόνο το 1/3. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσακαλώτος ανήκει σε μία άλλη ομάδα. Μέσα στο κόμμα, είναι επικεφαλής των 53 συν. Είδαμε τι έγινε τελευταία και στη Βουλή με τη σύγκρουσή του με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Βούτση. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά θέματα της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Ας τα βρούνε, δεν απασχολούν τον ελληνικό λαό. Δεύτερο θέμα. Αυτή η κυβέρνηση τι κάνει, κύριε Βαγγελάτε, διαρκώς? Καθυστερεί να κλείσει αξιολογήσεις. Και όταν καθυστερεί να κλείσει την αξιολόγηση, το μάρμαρο το πληρώνουν οι πολίτες. Κύριε Λαζαρίδη, εσείς και εγώ. Πάντως, θέλω να θυμίσω, θα σας πω κάτι. Ναι. Δεν έχει υπάρξει καμία αξιολόγηση που να έχει κλείσει στην ώρα της. Και το λέω γιατί και η Νέα Δημοκρατία. Θα σας απαντήσω για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε και θυμίζω ότι και η κυβέρνηση Σαμαρά την τελευταία αξιολόγηση δεν την έκλεισε. Θα σας πω και γι' αυτό. Ποτέ. Άρα θέλω να πω ότι δυστυχώς και είναι ευθύνη της κυβέρνησης που τώρα δεν κλείνει την αξιολόγηση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρξει καμία κυβέρνηση που να έκλεισε καμία αξιολόγηση στην ώρα της. Λέω λοιπόν το εξής, ότι η κυβέρνηση έκλεισε Όχι, κάνετε λάθος. Την πρώτη αξιολόγηση εμείς την κλείσαμε με πολύ μικρή καθυστέρηση. Με 14 μήνες καθυστέρηση, κύριε Κρέτσο, να θυμίσω, κόστησε στον ελληνικό λαό 9 δις φόρους, ένα αιώνιο. Κάνετε λάθος, κύριε. Ένα αιώνιο. Δεν κάνω καθόλου. Μην παρεμηνεύει τις δηλώσεις του κυρίου. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Ένα αιώνιο. Ναι, κύριε Κρέτσο, αν θέλετε. Να μας απαντήσετε για τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Αν θέλετε. Αν προτιμάει να κλείσει την αξιολόγηση. Ένα-ένα. Να περάσει μπροστά. Κύριε Κρέτσο. Ή απλώς θέλετε εκλογές. Διότι η κουτάλα και η καρέκλα είναι βέβαια. Ναι, τώρα για την κουτάλα και την καρέκλα μην μιλάτε, κύριε Κρέτσο. Δεν κάνει. Οικογενειακό προνόμιο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αφήστε με, σας παρακαλώ. Δεν σας έδωσα. Τώρα έχει δίκιο ο κύριος Λαζαρίδης, κύριε Κρέτσο. Κάτι πήγαινε. Όχι, δεν ξέρω, μου το πείτε μετά. Ολοκληρώστε τη φράση όμως. Λοιπόν, κόστησε λοιπόν στον ελληνικό λαό 9 δισεκατομμύρια φόρους, ένα αιώνιο υπερταμείο και ένα κόφτη 3,5 δις σε μισθούς και συντάξεις. Για να τελειώνουμε την πλάκα. Η δεύτερη αξιολόγηση, σας θυμίζω, κύριε Βαγγελάτε. Να τελειώνουμε την πλάκα με τα 19 δις έξτρα λιτότητα που θέλατε να βάλετε στο ελληνικό λαό. Κύριε Βαγγελάτε, κύριε Κρέτσο, σας παρακαλώ. Κύριε Λαζαρίδη, να ζητήσω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Κύριε Κρέτσο, καταλαβαίνω ότι είστε δύσκολοι. Να σοβαρευτούμε λίγο, κύριε Λαζαρίδη. Αυτό λέω, να σοβαρευτούμε ακριβώς. Αφήστε με να μοιράσω εγώ το λόγο και πιστέψτε με, έτσι θα ακουστούν πιο καθαρά οι απόψεις και των δυο σας. Καταλαβαίνω ότι σας ενοχλούν αυτά, κύριε Κρέτσο, να τα ακουστούν. Μισό λεπτό, κύριε Βαγγελάτε, μισό λεπτό. Γιατί δεν είναι αυτό που θέλω. Θα σας πω και γι' αυτό, μη στεναχωριέστε. Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Μην διακόπτετε, δεν ακούγεται τίποτα. Κύριε Λαζαρίδη, το ερώτημά μου είναι το εξής, όπως το έθεσα και στον κύριο Κρέτσο. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι λάθος αυτή η συνταγή. Ότι είναι λάθος τα μέτρα, λάθος αυτό που η κυβέρνηση εφαρμόζει. Έχετε βάλει πολλά πράγματα, κύριε Βαγγελάτε, δεν προλαβαίνω να απαντώ σε όλα. Λοιπόν, αυτό το οποίο ρωτάω είναι το εξής. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να κλείσει την αξιολόγηση. Πρέπει η χώρα να οδηγηθεί στην αβεβαιότητα. Θα σας απαντήσω. Κινδυνεύουμε να χάσουμε το QE. Εμείς... Δεν πρέπει λοιπόν να κλείσει η αξιολόγηση. Λοιπόν, και αν, είναι, δίνετε, να αφούνε, αν ζητώνται μια... μέτρα, δεν πρέπει να τα πάρει. Τι πρέπει να γίνει πολύ, πρακτικά να μας δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Καταρχήν θέλω να πω ότι η δεύτερη αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει το Φεβρουάριο του 2016 και τότε οι πιστωτές μας δεν μας ζητούσαν πρόσθετα νέα μέτρα. Τώρα μας τα ζητάνε γιατί η κυβέρνηση είναι ανίκανη, είναι ιδεολειπτική, δεν προχωράει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δεν προχωράει τις αποκρατικοποιήσεις. Πάει αυτό. Εμείς τι λέμε, κύριε Βαγγελάτε? Λέμε πάρα πολύ καθαρά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει την αξιολόγηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσο καθυστερεί να κλείσει η αξιολόγηση, το δεν μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς. Γεωργιάδης, αλλά θέλω να σας πω, αφήστε, κύριε Κρέτσο, μην ταράσεστε. Αλλά θέλω να σας πω, κύριε Βαγγελάτε, άκουσα και πριν τον κύριο Κρέτσο. Έχω διαβάσει και το άρθρο από τον περασμένο Νοέμβριο του Πρωθυπουργού στην Εφημερίδα των Συντακτών, που μας έλεγε μεταξύ άλλων ότι η αξιολόγηση θα κλείσει στις 5 Δεκεμβρίου, ότι θα πάρουμε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και ότι είναι αναγκαίο για να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Θέλω λοιπόν ο κύριος Κρέτσος, μια που είναι εδώ και γνωρίζει τα θέματα, να μου πει, συμφωνεί με τη σημερινή δήλωση του κυρίου Βερναρδάκη, ο οποίος είπε ότι είναι δευτερεύον ζήτημα για την Ελλάδα η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση
τον Μάρτιο, όταν ο κύριος Τσίπρας έχει πει αυτό που σας είπα και όταν ο κύριος Δραγασάκης δήλωνε ότι η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, κύριε Βαγγελάτε, μέχρι τον Μάρτιο του 2017 είναι απαραίτητη για να μην χαθεί το χρονοδιάγραμμα εξόδου της χώρας στις αγορές του 2018. Εάν, συγγνώμη, κλείνω. Εάν δεν συμβεί αυτό, δηλαδή αν δεν συμβεί να μπορούμε να βγούμε στις αγορές, δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα μας οδηγήσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο σε ένα τέταρτο μνημόνιο, ή θα οδηγηθώ η χώρα στα βράχια. Τελεία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελεία για να ακούσουμε την απάντηση, γιατί πρέπει και να κλείσουμε. Κύριε Κρέτσο. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμμερίζομαι ούτε την καταστροφολογία ούτε τον πανικό του κύριου. Όχι, τον κύριο Βερναρδάκη να μας πει να συμφωνείτε. Είναι ένας πόλος σταθερότητας. Ακούστε. Θα σας απαντήσω, κύριε Λεζάρη. Α, εντάξει, γιατί. Έχουμε λίγο χρόνο, παρακαλώ. Όχι, διακοπές. Θέσατε το ερώτημα. Είπατε και τη θέση, κύριε Λεζάρη, να ακούσουμε και την απάντηση. Η Ελλάδα είναι ένας πόλος σταθερότητας και γεωπολιτικής και οικονομικής πλέον. Έχουμε ανέλπιστες θετικές επιδόσεις. Και όσον αφορά τα δημόσια έσοδα, θεωρώ ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι σε θέση να κουνάει το δάχτυλο στους δανειστές και να τους λέει ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε και επομένως και εσείς πρέπει να τηρήσετε τη συμφωνία που μαζί κάναμε. Και αυτό αυτομάτως μας πηγαίνει στην ποσοτική χαλάρωση, η οποία είναι προφανώς μια πολύ θετική εξέλιξη. Τώρα η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Λαζαρίδη, επιτρέψτε μου, ότι αυτό που είπε ο κύριος Βερναρδάκης σήμερα έχει πολύ συζητηθεί και έχει προκαλέσει και πολλά ερωτηματικά. Και το λέω, κύριε Κρέτσο, γιατί επειδή ασχολούμαι με την οικονομία, αν υπάρχει ένας λόγος αυτή η αξιολόγηση να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, είναι να πάμε σε αυτό το περιβόητο QE, μπας και πάρουν φτηνό χρήμα οι τράπεζες και βρει η αγορά μια ανάσα τόση δά. Ναι, αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση ανεύθυνη και τυχόν. Κύριε Βαγγελάτε, πώς να το κάνει αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Λαζαρίδη, μόνο χαρακτηρισμούς και επίθετα. Όχι, καθόλου. Είναι μονότονα, γιατί παραμένει η προτεραιότητα της κυβέρνησης. Εσείς θα μας πείτε πώς θα μας φέρετε στη σωτηρία. Πώς θα το κάνετε, δηλαδή. Με μείωση φόρων, με μείωση δαπανών, κύριε Κρέτσο. Και με ένα καλύτερο δημόσιο αποτελεσματικό και επενδύσει. Και επενδύσει, κύριε Βεβαίω. Ναι, κύριε, γιατί είμαστε αξιόπιστοι. Είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι. Είμαστε αξιόπιστοι, ενώ εσεί δεν είστε. Το έχετε πάρει καμπάρι. Οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε, ας πούμε, στο QE. Μήνω στο QE, πιστέψτε με, είναι το ξέρετε. Είμαστε σοβαροί. Είναι το πιο σοβαρό. Πείτε μα, θέλετε να μπούμε στο QE, στην ποσοτική χαλάρωση, δεν θέλετε. Γιατί ο κ. Βερναρδάκη δεν θέλει. Να σα πω κάτι. Δεν είστε υπεύθυνοι για αντιπολίτευση. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Να ακούσουμε δεν είσαστε υπεύθυνοι αντιπολίτευση. Εμείς, εσείς μιλάτε για υπευθυνότητα. Θέλετε να σας θυμίσω τι κάνατε, κύριε Κρέτσο. Δεν θα πρέπει να ντρέπεστε κανονικά. Διάθεση να συνενέσετε. Το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει. Εσείς οδηγήσατε τη χώρα, κύριε, σε εκλογές. Το 2014, σοβαρά μιλάτε. Αφήστε τώρα, κύριε Λαζαρίδη. Όχι, αφήστε. Οδηγούμε αφήστε τη χώρα ένα βήμα πριν κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Μήπως την οδηγείτε ένα βήμα πριν πέσει το κρεμό. Κατά 90% δεν αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι μάλλον την οδηγείτε ένα βήμα πριν πέσει το κρεμό. Εσείς αντί να βάλετε πλάτη σε αυτό το πράγμα για να προχωρήσουμε. Στην καταστροφή του ελληνικού λαού, στην υπερφορολόγησή του, σε αυτό θα βάλουμε πλάτη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Σε ποιο θα βάλω, κύριε. Εσείς είχατε υποσχεθεί πιο επαχθή μέτρα. Εμείς. Πιο επαχθή μέτρα. Τα ξεχάσαμε τώρα. Όχι, βέβαια. Σε καμία ξεχάσατε περίπτωση τα πρωτογενή πλεονάσματα. Εσείς κοστίσατε, κύριο. Ξεχάσατε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Ξεχάσατε τις υποσχέσεις για τις ομαδικές απολύσεις. Και ως αντιπολίτευση το κάνατε. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Και βέβαια ως κυβέρνηση. Λοιπόν, 86 δις κόστησαν οι παλικαριές του Τσίπρα και του Βαρουφάκη. Λοιπόν, εντάξει, 25 εκατομμύρια από τον εθνικό μας πλούτο. Οι δικές σας αδυναμίες, οι δικές σας ανικανότητες και βέβαια η δική σας νοθότητα σας, να καταπολεμήσετε τη διαπλοκή, η κύριε Λαζαρίδη. Η ανικανότητά σας, ποια διαπλοκή, γιατί καταπολεμάτε εσείς. Εσείς δημιουργείτε νέα διαπλοκή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κρέτσο, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης της Κυβέρνησης, τον κύριο Λαζαρίδη, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ για τον διάλογο. Είναι η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.